Μετακομίσαμε. Όχι γιατί χωρίσαμε, εδώ μετακομίσαμε για να μιλήσει η Νανά με την οικογένεια. Και εγώ δεν έφυγα. Όχι, Νανά, σε σταματήσαμε το ζόρι. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι επειδή εγώ έρχομαι εδώ κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, προσπαθήσαμε μαζί με τη Λίλα και τον Γιώργο να σπάσουμε τη διασκέδαση και τη Δευτέρα να προτείνουμε κλαμπς, γιατί είναι πολύ φθηνή διασκέδαση. Έχει 1500 δραχμές η είσοδος, Αντώνη, μαζί με ένα ποτό. Είναι φθηνό, όπως και να το κάνουμε. Αφορά τώρα, βέβαια, μια στιγμή. Ναι. Αφορά βέβαια τα παιδιά, τα νέα παιδιά, τη νεολαία. Βάσια μου, εμείς θέλουμε τη Δευτέρα να προτείνεις και κάτι για πιο μεγαλούτσικους, μεγαλοκουπέλες σαν και εμένα. Θα σου πω το εξής, ότι όλοι οι άνθρωποι που είναι 40 something, πώς σας φάνηκε αυτό, λοιπόν, τους αρέσει πάρα πολύ η ροκ μουσική. Έχω δει ανθρώπους σε κλαμπς όπου ακούνε ροκ και χορεύουνε ροκ. Λοιπόν, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, αφού τους βλέπω, να μην πω ότι πηγαίνουν, ναι, και είναι πολλοί αυτοί που πηγαίνουν εκεί. Πάνε και στα κλαρίνα όμως. Και στα, θα έχουμε και κλαρίνα. Περιπέντς, λέω εγώ τώρα, ότι πάνε και στα κλαρίνα. Να σου πω, ξέρεις. Και πάνε και χορεύουνε και μπάλουν σιώτικο. Ξέρεις ότι κάνετε μία εβδομάδα εκπομπή. Ναι. Και εγώ έχω έρθει δύο φορές. Έχουμε απαιτήσει από εσά. Τι θέλετε, και κλαρίνα, και ψηφετέλια, και κλαμπ, και ρεστοράν, και ταβέρνες, και ουζερί. Και ταβέρνες θέλουμε, και φθηνές εκδοχές θέλουμε, αυτά θέλουμε. Θα μας προσχεθείς ότι απόψε θα κοιμηθείς όμως, δεν θα πας πουθενά. Όχι, δεν πάω, θα μείνω σπίτι μου. Γιατί αυτό δεν είναι πρόταση. Είναι πρόταση, διότι να σου πω κάτι, προτείναμε το Ιωάννας με το Σπύρο τον Ιωαννίδη. Αν κάποιος είδε το κεράκι στο τραπέζι, αυτό δεν είναι απογορευτικό να πάρει το κεράκι να το βάλει σπίτι του την ώρα που θα τρώει με τον καλό του. Δεν νομίζω πως είναι αυτή η διαφορά που κάνει την ουσία του να τρως την Ιωάννας και να βάλεις ένα κεράκι. Όχι, είναι να σου πω. Συγγνώμη. Εγώ διαφωνώ. Με συγχωρείτε. Επιτρέπετε. Όχι, να κάνεις ρομαντική ατμόσφαιρα. Δεν σε ναι. Αστειεύομαι γιατί σκέφτηκα τα υπέροχα φαγητά που κάνει. Είναι να. Άιντε λοιπόν και Ιωάννα. Βάζω εγώ, Ιωάννα, και λέω. Με έχει παρασύρει. Ένα κεράκι τραπέζι. Και μια πίτσα. Και το κοιτά. Και μαγειρεύει. Σαν τον Τζέγκλι με τον αφασόλ. Το θυμάστε τη σκητή με τον Πού και πού μας αρέσει να έχουμε και λίγη Ιωάννα. Άρα σε ξεβγάλωμε, βγάλει τη να. Βγάλω. Και θα συνεννοηθούμε από εβδομάδα. Γεια σας, χάρηκα πάρα πολύ που σας γνώρισα. Θα μπορέσουμε να ζητήσουμε κάποιες εκτόσεις από τα μαγαζιά που λέμε και που προτείνει η Νανά για την οικογένεια, την εκάστοτε οικογένεια που έχουμε εδώ. Να πάει μια φορά και η οικογένειά μας να φάει στο Ιωάννα. Έτσι. Thank you. Γεια σας. Thank you, thank you. Bye, bye, bye. Πάει, 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 πάει. Πού να πάει, δεν ξέρει κάτι. Α, εδώ. Όχι, το πήρε αυτό. Το πίστευε. Πήρα δρόμο, λέω. Και πάμε στο παιχνίδι μας και σας παρακαλούμε να μας πείτε στα τηλέφωνα ποια πάρει. 61-39-771. Πολλές γραμμές. Πολλές γραμμές. Εκεί, αγάπη μου, σε είδα. Κουκλάρα μου, είναι camera woman εκεί απάνω και μου αρέσει πάρα πολύ. Το βλέπω φεμινιστικά. Θέλουμε να μας πάρετε τηλέφωνο και να μας πείτε ποιον καλεσμένο καταφέραμε να φέρουμε μετά από την επιθυμία της οικογένειας. Από τους επόμενους τρεις που θα σας πω. Τα παιδιά από την Πάτρα. Ποιους καλεσμένους, γιατί είχαμε και τα όργανα. Ναι, τα είπαμε, όργανα. Το μαρτυρήσαμε. Να τα όργανα, άρχισαν να το. Τα παιδιά από την Πάτρα, την Αθηναϊκή Κομπανία ή την Οπισθοδρομική Κομπανία. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Και τι κερδίζει, παρούλι μου, όποιος το βρει. Ένα δώρο από την εταιρεία κασετών, βίντεο και ήχου, Ραξ Πετράκης ΑΕ. Είναι κρυστάλλινος ήχος Ραξ. Κασέτες, βίντεο και ήχου, Ραξ. Πετράκης ΑΕ. Και ξεκινάμε με γραμμή στον αέρα. Καλημέρα σας. Γεια σας. Καλημέρα. Γεια σας. Γεια σου, Φάσια. Γεια σου, αγάπη μου. Πώς σε λένε? Ρούλα. Γεια σου, Ρούλα. Τι είσαι, Θοδωρούλα, τι είσαι? Θοδωρούλα, ναι. Θοδωρούλα, σε τσάκωσα. Ρούλα, από πού τηλεφωνείς? Από το Περιστέρι. Από το Περιστέρι. Ρούλα, ποια κομπανία νομίζεις ότι καταφέραμε να εξασφαλίσουμε για σήμερα, γιατί δεν είναι στο χέρι μας να εκτελούμε όλες τις επιθυμίες. Πρέπει να μπορούν και οι καλλιτέχνες. Τα παιδιά από την Πάτρα, την Αθηναϊκή Κομπανία ή την Οπισθοδρομική Κομπανία? Εγώ θα πω την Οπισθοδρομική Κομπανία. Την Οπισθοδρομική Κομπανία. Περίμενε στο τηλεόρασή σου να τις αγγέλνεις για να έχασες. Thank you. Thank you. Παρακαλώ και εσάς. Honorable customer, μιλάτε. Ναι, γεια σας. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Γεια χαρά. Συγχαρητήρια για την υπέροχη εκπομπή σας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Από πού τηλεφωνείτε και πώς λέτε? Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη, χαίρετε Θεσσαλονίκη. Έχει πολλούς φίλους εκεί και συγγενείς. Έχω πάρα πολλούς, έχω πει πολλά να μην πω. Το όνομά σας? Τούλα με λένε. Γεια σου, Τούλα. Ποιοι νομίζεις ότι είναι σήμερα καλεσμένοι μας, τα παιδιά από την Πάτρα, η Οπισθοδρομική ή η Αθηναϊκή Κομπανία?
Τα παιδιά από την Πάτρα. Μάλιστα. Τα παιδιά από ευχαριστούμε την πολύ, Τουλά. Μην και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Φιλιά Θεσσαλονίκη, πάρα πολλά φιλιά. Θα έρθουμε να σας δούμε σύντομα. Καλή σας μέρα. Εμπρός. Καλημέρα. Αλό. Καλημέρα. Τι το όνομά σας. Καλά, ευχαριστώ. Το όνομά σας. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βάζεσαι πολύ γλυκούλα. Εγώ. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγάπη μου. Πες μου το όνομά σου. Χρόνια πολλά για τη γιορτή του Αντώνη. Να είσαι καλά. Όλα το Γενάρη θα το δέμε αυτό. Το είπαμε αυτό. Άντρες είμαστε, κρατάμε το λόγο μας. Όλο το Γενάρη θα σε γιορτάζουμε. Δεν γίνεται. Το όνομά σου. Ειρήνη. Ειρήνη, από πού τηλεφωνείς? Από την Κρήτη και θέλω. Από την Κρήτη. Ναι, Ρέθυμνο. Ρέθυμνο. Αχού τυρλι τυρλι, Παναγία μου. Τι καιρό κάνει εκεί? Ωραία μέρα. Α, ναι. Εδώ μας τσάκησε η παγωνιά, μας τσάκησε του κρύου. Τέλος πάντων. Πάρτε λιγάκι την αδερφούλα μου που θέλει να σας μιλήσει και ύστερα θα σας ξαναπάρω εγώ. Όχι, ναι, μην το αργήσεις πολύ. Μην πας στο άλλο δωμάτιο. Γεια σου, Βάσια. Γεια σου, είσαι πολύ γλυκιά. Το ταπεραμέντο σου και η φινέτσα σου δεν θα το υπάρχει άλλη. Άχου, Χριστέ μου. Είσαι πολύ γλυκιά και σου πάει η εκπομπή. Με τέτοιο ταπεραμέντο και φινέτσα πρέπει να έχεις τη μεγαλύτερη επιτυχία του κόσμου. Ω Παναγία. Γεια σου, μάτια μου. Γεια σας, γλυκιά μου. Και σου εύχομαι του χρόνου με ένα Μπέμπι, αυτό είναι πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη ευχή. Και αν δεν καταφέρω να τον κάνω τον Μπέμπι, θα την Μπέμπα. Έχω δίπλα μου τον Μπέμπι πρώτα απ' όλα. Καλά, Αντώνη, όνομα και πράγμα. Όλοι οι Αντώνηδες είναι γλυκοί. Έτσι και γαμώ. Είναι γλυκό αίματι. Σαν το δικό μου τον Αντώνη, άλλος κανείς δεν έγινε. Α, και μην κάνουμε Αντώνη, ναι, βέβαια. Ακούστε με, αυτή την εκπομπή την έκανα μόνη μου. Αυτή ήταν η συμφωνία με το Sky. Και την πρώτη μέρα που πήγα το Μάη μήνα, πριν από πολλά χρόνια, το 94. Το πρώτο πράγμα που είπα στον τότε διευθυντή, το φίλο μου τον Κώστα Γιάννη, του είπα: θέλω, εάν θέλει και εκείνο, τον Αντώνη τον Ανδρικάκη. Και ο Αντώνης βέβαια. Κριτικός πρέπει να είναι. Δεν φοβάται τα θηρία και είπε: ναι. Έχω κάτι από την Κρήτη. Και αυτό είναι γλυκός. Έχει βέβαια. Βέβαια. Να μιλήσουμε με την κοπελιά που παίζει τώρα. Ναι, ναι. Έλα, γλυκιά μου. Ειρήνη μου, πες μας τώρα ποιους φέραμε. Τα παιδιά από την Πάτρα, την Αθηναϊκή ή την Οπισθοδρομική Κομπανία. Νομίζω την Αθηναϊκή Κομπανία. Νομίζεις την Αθηναϊκή Κομπανία και ναι. Περίμενε εκεί να δεις αν έχασες ή αν κέρδισες. Περιμένω. Μπράβο. Πες το, να το πάρει το ποτάμι. Να το πάρει το ποτάμι. Οι φίλοι μας οι οπισθοδρομικοί είναι σήμερα μαζί μας. Είναι σήμερα μαζί. Παρούλη, ποιος το βρήκε, ποιος κέρδισε. Η πρώτη φίλη κέρδισε που επικοινώνησε μαζί μας η Ρούλα από το Περιστέρι και κερδίζει ένα στερεοφωνικό από την εταιρεία κασετών, βίντεο και ήχου Ραξ Πετράκης ΑΕ. Βέβαια. Μπράβο. Πάμε να τους φέρουμε πάμε τώρα να γιατί είναι και πολλούτσικοι. Πάμε, είναι πολλούτσικοι. Για βγείτε, πάτε. Για βγείτε έξω, περιμένετε. Πάτε, και κάνετε και σχόλια. Καλώς ήρθατε. Η Στυρέλα. Δεν μπορώ εγώ. Γεια σας, παιδιά μου. Τη Στυρέλα, προχώρησα και πέρα στη γωνία. Στη γωνία, στη γωνία, μαγωνία. Αχ, σας πέσανε νέτα. Κοίτα που το μετακομίζω συνέχεια. Από νωρίς εσύ, Τάκη, τις δύο κάτι έγινε. Τα έχει βάλει μαζί μου σήμερα. Σήμερα ναι, θα σου πάρω τον μπριγιόν. Καλώς ήρθατε. Δεν μπορώ, τρελαίνω, τρελαίνω. Καλώς τα παιδιά, τα δικά μας. Καλώς τα παιδιά, ευχαριστούμε τώρα πάρα πολύ. Τώρα τι να αρχίσω να λέω. Να πούμε ότι ξεκτήσανε για να κάνουν πρόβα τα παιδιά, ναι. Την τελευταία στιγμή, είπαμε εσάς θέλουν και εδώ αυτός λίγος και να προβάει τραγούδια. Όχι, έτσι είναι. Του κάναμε 8 καφέδες για να ανοίξει το μάτι του. Ναι, αλλά κάναμε, εντάξει, τέλος πάντων. Και εκεί η Πορτοκαλάδα μας. Να το πω και την πρωτοθυμηθώ. Να τα πεις όλα, γρήγορα. Πέφτε μου νερό να ξεδιψάσω, τι θα πάρετε. Πάρτε κάτι. Έχουμε πάρει, έχουμε πει όλη την Πορτοκαλάδα, την ίδια μόλι, πάει, δεν έχει μία. Έχουμε κι άλλη, έχουμε κι άλλη, κύριε Πάπη. Θέλει ο Λάνος είναι αυτός, θέλει καλή κάτι. Λίγο κρασάκι. Είναι εγώ κορετσάκι, θέλει. Είναι εγώ κορετσάκι, οπότε εγώ δε, όχι, και μια καρδουμπίτσα, ευχαριστώ. Επίσης. Θέλεις κρασί. Πρωί-πρωί. Μα τι λέτε. Τι πρωί-πρωί, τρεις είναι ώρα. Είναι το timing των μουσικών. Ναι, θα μας περάσουν και αλκοολικούς. Γιατί το ματάκι μας εμείς το κλείνουμε πολύ αργά, άρα δεν έχουμε ξυπνήσει. Δουλεύετε πολύ εσείς. Ένα καφεντάκι γλυκί βραστό θα ήθελε. Ένα νεράκι θέλω παρακαλώ. Ένα νεράκι. Αγγελία. Αγγελία. Ναι, κι εγώ ένα νεράκι. Και Γιάννη, εγώ θα ήθελα ένα κρασάκι. Ένα κρασάκι. Άσπρο ή κόκκινο. Να σου συστήσω. Οικολογικός. Κόκκινο. Να σου πω. Ναι. Ο Θοδωρής ο Παπαδόπουλος που τσακώνεστε. Να πω κάτι στον κύριο Μπάμπη. Μην τρομάξεις τώρα κύριε Μπάμπη, θα έρθεις έτσι.
Γιατί έχουμε τα όρια να μην πέσει πάνω στην αρχίτσα. Έτσι, ο Θοδωρής ο Παπαδόπουλος. Ναι, που τσακωνεστε, να σου συστήσω. Έχουμε σκοτωθεί. Κάτι, ένα touch, κάτι έχει. Αυτό υπάρχει. Την ώρα που ήρθατε. Πάντοτε, όταν υπάρχει ένα τράκτορ, ένα κούκλισμα. Καλό. Καλλιτέχνη και producer. Yes, I know. Θέλω να πω χιλιάδε πράγματα για τον Άγγελο. Και ο Γιάννη ο Εμμανουλίδη. Και τι να πρωτοθυμηθώ που λέει εδώ, μα δώσαν το βιογραφικό, μήπω θα ξεχάσω. Εγώ δεν είχα έρθει. Ξεκίνησαν το 1978. Είχα δει παλιότερα. Ναι. Εγώ ήσουν και στο Άλσο. Και στο Άλσο είχε έρθει. Κάνε με ρεπορτάζ στην Ομίχλη από τότε. Μαζί και ο Χαρδαβέλα. Το 1978 λοιπόν, κυρίε και κύριοι, ξεκίνησαν τα παιδιά από ταβέρνα. Σε ταβέρνα έβγαζαν και καπελάκι, όπως λέει εδώ. Μετά τους έβγαλαν όλοι το καπέλο, βέβαια. Στην ταβέρνα τους είδε το 79 ο Σαββόπουλος και άνοιξε η τύχη τους. Συνεργάστηκαν με την Ελευθερία. Την Αρβανιτάκη. Εντάξει, πολύ γνωστή μπορεί να είναι. Θυμάσαι, Άγγελε, ένα σπίτι στην Κυψέλη που σας είχα κάνει μια συνέντευξη και ήταν και η Ελευθερία. Ποιανό το σπίτι ήταν. Τότε πρώτο. Του Άγγελε το σπίτι, το δικό σου σπίτι. Εκεί πρώτο σας πρωτογνώρισα εγώ και πρέπει να ήταν 78-79. Γεια χαρά, καλώς ήρθατε. Και όλα καλά. Αυτό το σπίτι δεν είναι. Όχι, ένα κόκκινο με στη μέση. Το δικό σου σπίτι. Μόλις ξεκινήσατε, ήταν το 79. Έτσι. Έχει καμία σημασία αυτό το σπίτι. Ναι, ναι, εκεί πρώτο γνωριστήκαμε εμείς. Να το φωτογραφίσουμε, το έχεις ακόμα. Όχι, όχι. Θα το βάλουμε στο ρεύκομα τελείωση. Λοιπόν, να μην τα ξεχάσω, συνεργάστηκα με τη Δήμητρα Γαλάνη σε τρία τραγούδια του δίσκου Ατέλειωτος Δρόμος, με τη Χαρούλα Αλεξίου, τον Γιώργο Νταλάρα, τα ξέρετε αυτά, και τον πολύ γνωστό Ισραηλινό τραγουδιστή Γιούντα Πολίκερ. Τώρα εργάζονται στα Νέα Δειλινά και να πάτε να τους δείτε, γιατί είναι καταπληκτικό το πρόγραμμα και περνάμε θαύμα. Και θα πάμε και εμείς να τους δούμε. Ναι, είναι μπορεί να έρθει. Οπωσδήποτε. Σίγουρα. Εγώ θα έρθω σίγουρα και θα σου κάνω και ένα τυρλιντήρλι που δεν το περιμένει. Θα σε κρατήσω και για πρόβα μετά. Για πρόβα. Όλη νύχτα. Λοιπόν, ήθελα να σας πω το εξής. Το καλοκαίρι, νομίζω το είπαμε κατηδίαν με τον Άγγελο, που ήρθα και σας είδα, δεν σας χόρτασα σε ένα μαγαζί. Στα Δειλινά μου φαίνεται ήταν. Μου φάνηκε ότι την ώρα που. Ποιο έφταιγε ο Παπαθεμελής, εγώ. Θεμελής μας έχει. Ποιο. Όχι, βγήκαμε αργά πάντως, ίσως την ημέρα που ήρθες. Άλλες φορές βγαίναμε πολύ πιο νωρίς. Να σας πω και κάτι άλλο. Ναι. Το λέει ο Κώστας Χατζηχρήστος, το λέει ακόμα ο άνθρωπος που παίζει. Στο θέατρο το έχουμε αυτό. Όταν βγαίνει ο καλλιτέχνης και ο κόσμος λέει: μωρέ, λίγο τον είδα. Είναι πάντοτε πολύ μεγάλη. Πολύ καλύτερο είναι αυτό. Ναι. Πάντοτε. Από το πολύ. Καλά, εγώ είχα ευχαριστηθεί. Έκανα στο πεζούλι. Να πα πιο πολλέ φορέ. Αυτό είναι. Είναι. Λοιπόν, εγώ λέω να πάω να παίξουμε τώρα γιατί δεν είναι. Να πω μισό λεπτό, θα έχουμε χρόνο. Να πω για το δίσκο σας αυτόν. Ως ραδιοφωνητής μου επιτρέπετε να μιλήσω σε εκείνη την κάμερα ως ραδιοφωνητής. Παρακαλούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό το δίσκο τον Πάλι Μπρος που τον μεταδίδω πάρα πολύ συχνά στο Μελωδία και στο Sky και μου κάνει εντύπωση πόσο ο κόσμος τον αγάπησε αμέσως μόλις βγήκε κάποια τραγούδια και μετά, σας το έλεγα και κατηδίαν, μερικά άλλα τραγούδια. Όπως τη Βροχούλα, μήναν όπως στην πορεία Καρδιά. Έτσι, ήταν ένας δίσκος που είχε πάρα πολύ ωραία τραγούδια μέσα. Είχε το Κρυφτό και το Μιχάλη που. Μιχάλη στην αρχή. Και τώρα οι ακροατές μου ζητάνε συνέχεια αυτά τα τραγούδια. Την Ικαρία. Βροχή, την Ικαρία. Να σου θυμίσω κάτι. Ευκαιρία ζωθήσεις. Σε άλλη εκπομπή βρίσκεσαι, μίλα για την εκπομπή στο ραδιόφωνο, γιατί σε έχουν χάσει. Μην καθούμε, επειδή έχω μια εβδομάδα να κάνω ραδιόφωνο, παρακαλώ εμένα εδώ. Αύριο 12 με 2 στο Μελωδία στους 100 και 4-5.30 στο Sky στους 100,4 θα παίξω τραγουδάκια, μην λείψετε. Το ίδιο θα συμβεί και την Κυριακή. Συγγνώμη. Εγώ εδώ είμαι πρόσφυγα στο ραδιόφωνο ή το σπίτι. Ναι, ναι. Να σας πω, συγγνώμη, παρακαλώ, το χρυσό σου δότη μετά, έτσι, γιατί το τσίλι, γιατί εγώ στο θύμισα. Άντε τώρα να δούμε, λοιπόν, να τραγουδήσουμε. Είπαμε τα τραγούδια να τα ακούσουμε. Λοιπόν, ναι, να πάμε να παίξουμε. Από τα δικά σας, τα παιδιά μου και ναι, τα δικά μου. Έλα, παιδί μου, πιο καινούργιο και παλιός παιδί μου τόσο γεδόν. Πάντε παίρνα, πάντε από εκεί. Είναι δύο χρόνια. Δεν είναι δύο χρόνια, ενάμιση. Ενάμιση, ναι. Α, συγγνώμη, μεγάλη παράληψη. Τα παιδιά εδώ, στην οικογένεια, του ξεχάσαμε. Α, δεν γνωριστήκαμε με την οικογένεια, ναι. Η οικογένεια Γαμπριάδου, η οποία σα ζήτησε, η μαμά και τα δύο παιδιά. Θα πει αργότερα, μα πείτε και του συνεργάτε. Ωραία. Όλη αυτή η τρελή κομπανία. Λοιπόν, με το ένα, με το δύο, με το τρία, ο κλάδος μου, τραγούδι. Έλα μου, εκεί. Έλα μου εδώ. Καθίσα από τα στέκια, φίλε μου Μιχάλη. Άσε μόνο υποχρεώσεις, δόσεις και δουλειά. Αν την Κυριακή γεμίσεις,
γκρίζει το κεφάλι και κατέβει στα Γιάννη τα άσπρα τα σκαλιά. Κοίτα Μιχάλη μου, το χάλι μου κι ας τα παντρέματα περδέματα. Κοίτα Μιχάλη μου, το χάλι μου κι άλλαξα απόφαση, λες πρόφαση. Αν κάνεις και παιδάκι, φίλε Μιχαλάκι, δε θα έχεις ούτε ώρα για ένα σινεμά. Κι όταν πέφτει η ματιά σου σε γυναίκα άλλη, θα σε τρώει μαύρη γκρίνια όλη τη βραδιά. Κοίτα Μιχάλη μου, το χάλι μου κι ας τα παντρέματα περδέματα. Κοίτα Μιχάλη μου, το χάλι μου κι άλλαξα απόφαση, πες πρόφαση. Έλα. Κοίτα Μιχάλη μου, το χάλι μου κι ας τα παντρέματα, περδέματα. Κοίτα Μιχάλη μου, το χάλι.